Τώρα να πάμε σε ένα θέμα το οποίο έρχεται από τον τομέα της ψυχολογίας. Βρίσκεται κοντά μας και ο Νίκος Παπανικολάου, κλινικός ψυχολόγος. Καλησπέρα, καλησπέρα, Νίκο. Καλώς σας βρήκα. Το πένθος βρίσκεται στην καθημερινότητά μας, όμως λίγο πολύ εμείς οι ενήλικες ξέρουμε πώς να το διαχειριστούμε. Το θέμα είναι πώς το διαχειριζόμαστε με τα παιδιά, έτσι. Πώς το διαχειριζόμαστε, πώς το ανακοινώνουμε στα παιδιά και νομίζω ότι ακόμα και η ίδια η λεγόμενη επιστημονική κοινότητα πολλές φορές μπερδεύτηκε δεδομένου του ότι θεώρησε ότι το πένθος στους ενήλικες είναι ίδιο με το πένθος των παιδιών. Πάντως θα σου μεταφέρω μια φράση που μου είπε ένας πολύ δικός μου άνθρωπος πρόσφατα που βίωσε κάτι παρόμοιο, ότι τα παιδιά δεν τα βάζουμε σε μία γυάλα, είναι κομμάτι της ζωής και πρέπει να γνωρίζουν και το πώς εξελίσσεται αυτή η ζωή. Ακριβώς. Όμως οφείλουμε να τα ρωτήσουμε. Ακριβώς, οφείλουμε να τα ρωτήσουμε, οφείλουμε να σεβαστούμε αυτό το οποίο πιστεύουν, οφείλουμε να σεβαστούμε την ηλικία τους και ανάλογα με την ηλικία τους να διαχειριστούμε μια κατάσταση η οποία φαίνεται σε εμάς πριν από όλα δύσκολη και γι' αυτό το λόγο δυσκολευόμαστε και εμείς οι ίδιοι να την περάσουμε στα ίδια τα παιδιά. Όμως πρέπει να τα φέρουμε αντιμέτωπα με την πραγματικότητα, έτσι. Με το πρέπει να τα φέρουμε. Πράγματα, με τα γεγονότα. Βεβαίως, αντιμέτωπα με την πραγματικότητα, ίσως όχι μια τραγική πραγματικότητα αυτή που μπορούν να βιώνουμε κάποιοι άνθρωποι εκδραματίζοντας κάποιες καταστάσεις, με το παραπάνω ίσως, αλλά νομίζω ότι η πραγματικότητα αυτή, δηλαδή με κάποιο τρόπο να χαιρετούν τον νεκρό, με κάποιο τρόπο να μπορούν να έχουν την οπτική επαφή με τον νεκρό, γιατί αυτό θα τα βοηθήσει και στη μετέπειτα ζωή του. Είναι το πρώτο ουσιαστικό. Δηλαδή, όταν ένα παιδί. Γιατί ήθιστε να φεύγουν πρώτα ο παππούς και η γιαγιά. Όταν λοιπόν ένα εγγονάκι καλείται να βιώσει αυτή την πραγματικότητα, είναι ουσιαστικά το πρώτο έτσι δυνατό σοκ που μπορεί να υποβληθεί ένα παιδί στα πρώτα χρόνια της ζωής του. Είναι το πρώτο δυνατό σοκ, έστω και αν πολλές φορές το πένθος τα παιδιά το βιώνουν μέσα από δικές τους απώλειες, πολύ μικρές απώλειες, όπως η απώλεια ενός παιχνιδιού, για παράδειγμα, ή κάτι άλλο, μπορεί να σημάνει διαδικασία του πένθους, ίσως όχι στη χρονική διάρκεια του πένθους αυτού, το οποίο σημαίνει απώλεια ενός προσώπου, δεδομένου του ότι η απώλεια ενός προσώπου συντηρείται και από τα άτομα του οικείου οικογενειακού περιβάλλοντος για τα παιδιά, αλλά ωστόσο σημαίνει και την αρχή ενός πένθους που το πένθος αντίστοιχα Μάλιστα. το βιώνουν τα παιδιά ανάλογα με την ηλικία τους. Μας έχεις φέρει κάποια στοιχεία και ορθώς μας έχεις χωρίσει σε ηλικιακές κατηγορίες τον τρόπο Ακριβώς. που αντιμετωπίζουμε, γιατί το κάθε παιδί ανάλογα με την ηλικία χρειάζεται και έναν διαφορετικό χειρισμό για να βιώσει την απώλεια Ακριβώς. και να βιώσει αυτό που λέμε θάνατο. Ακριβώς. Και φτάνουμε στην βρεφική ηλικία, γιατί και τα παιδιά έως 3 ετών βιώνουν την απώλεια. Βιώνουν την απώλεια, ίσως όχι σαν απώλεια αυτή καθεαυτή, αλλά βιώνουν γενικότερα τις παράπλευρες απώλειες της απώλειας. Δηλαδή, για παράδειγμα, ένα παιδί το οποίο έχει χάσει ένα οικείο του πρόσωπο, για παράδειγμα, ένα από τους δύο γονιούς, σκεφτείτε τον άλλο γονιό σε τι κατάσταση μπορεί να βρίσκεται, που μπορεί να μην είναι στην καλύτερη κατάσταση. Άρα, λοιπόν, η θλίψη, η κατάθλιψη ενίοτε, την οποία βιώνουν τα άτομα τα οποία φροντίζουν το παιδί, περνάει στο ίδιο το παιδί και πολλές φορές αυτή είναι που έχει τα μεγαλύτερα αρνητικά αποτελέσματα σε σχέση με την απώλεια αυτή καθεαυτή. Μπορεί αργότερα είτε στην ενήλικη ζωή του, είτε αργότερα στην παιδική του ηλικία να βγάλει άσχημες αντιδράσεις εξαιτίας. Μπορεί να υπάρξουν άσχημες αντιδράσεις ενεργητικότητας, κλάματος, απώλειας ή ένας φόβος απώλειας που μπορεί να υπάρχει σε όλη τη ζωή, επιθετικότητας όπως είναι. Τώρα, Νίκο, αυτό που, το πρώτο στοιχείο που δίνει ίσως στην ηλικία των 3 ετών, η μόνη ανησυχία του παιδιού είναι ο αποχωρισμός. Νομίζω ότι αυτό αποτυπώνεται και όταν για λίγο φύγει η μητέρα του ή ο πατέρας του για να πάνε κάπου. Ακριβώς. Αυτή η αντίδραση, θέλω τον παπά μου και τη μαμά μου. Όλοι Ακριβώς. μπορούμε να φανταστούμε πόσο μεγάλο είναι το πρόβλημα όταν πρέπει να πει στο παιδί ότι ένας εκ των δύο γονιών του δεν θα επιστρέψει στο σπίτι. Δεν θα επιστρέψει στο σπίτι και πολύ απλά αυτός ο γονιός προξενεί παράπλευρες απώλειες σε όλα τα πρόσωπα τα οποία βρίσκονται αυτό που έχει φύγει. Η απώλειά του μάλλον προξενεί παράπλευρες απώλειες σε όλα τα πρόσωπα τα οποία ζουν γύρω από αυτόν. Δηλαδή το παιδί, το άτομο το οποίο το φροντίζει, περνάει ένα πένθος και το ίδιο. Οπότε λοιπόν αυτό περνάει στο ίδιο το παιδί. Αν το βρέφος χάσει τη μητέρα του, χάνει το άτομο που του προσφέρει αγάπη και στοργή, βεβαίως. Αν χάσει τον πατέρα του, δεν χάνει απλά ένα σημαντικό πρόσωπο, αλλά χάνει ίσως και ένα πρόσωπο το οποίο αντίστοιχα έχει απώλειες στην ίδια τη μητέρα. Δηλαδή από η μητέρα το βιώνει πολύ πολύ δύσκολα. Από την εμπειρία σου, ποια είναι πιο δύσκολη η απώλεια? Η απώλεια της μητέρας, επειδή βλέπω αγάπη και στοργή. Άρα σημαίνει ότι είναι περισσότερο εκδηλωτική ίσως. Η απώλεια του πατέρα όταν το παιδί είναι Ξέρεις, σε αυτή την δεν είναι μόνο η εμπειρία, έχουν υπάρξει και έρευνες επάνω σε αυτό. Στις έρευνες λοιπόν τις συγκεκριμένες φαίνεται ότι η απώλεια της μητέρας βιώνεται καλύτερα. Ίσως καλύτερα. Βιώνεται περίεργο αυτό. Ενώ όλοι αυτό, περιμένουν να πούμε ότι η απώλεια του πατέρα είναι αυτή που Βέβαια, βιώνεται. Βέβαια στη διάρκεια των ετών ίσως η απώλεια της μητέρας είναι μια απώλεια η οποία τη βιώνουν πολύ περισσότερο. Ίσως γιατί ο πατέρας μπορεί να είναι πιο συγκρατημένος, να είναι πιο συγκρατημένος, χαμογελαστός ακόμα και σε δύσκολες φάσεις. Και βασικά φαίνεται ότι η μητέρα από τη στιγμή κατά την οποία χάνει τον σύντροφο περνά μια κατάθλιψη που αντίστοιχα ο πατέρας δεν φαίνεται να περνά την ίδια κατάθλιψη στις περισσότερες φορές. Έχει επηρεάσει και με τον τρόπο ζωής. Επηρεάζει πώς... δηλαδή από τον τρόπο ζωής τον εναπομείνοντα. Καθημερινότητα πώς μεταβάλλεται. Καθημερινότητα ακριβώς που μπορεί να υπάρχει. Τώρα πάμε στην ηλικιακή κατηγορία από 3 έως 5 ετών που είναι επίσης μια πολύ ευαίσθητη ηλικία. Τα παιδιά αρχίζουν να αντιλαμβάνονται ακόμα περισσότερο.
Ήδη έχουν λοιπόν σχηματιστεί κάποιες αόρατες εικόνες σε σχέση με τα πρόσωπα τα οποία υπάρχουν και κάποια στιγμή πρέπει αυτά τα πρόσωπα, τα παιδιά να τις χάσουν αυτές τις εικόνες. Τα παιδιά ρωτούν για τις αλλαγές στο σώμα του νεκρού, δηλαδή ουσιαστικά τα παιδιά φαίνεται ότι σε αυτή την ηλικία ταυτίζουν την κίνηση με τη ζωή. Mm-hmm. Φαίνεται ότι η ακινησία δηλαδή η οποία υπάρχει ισοδυναμεί με μη ζωή. Πολλά παιδιά ξεσπούν ξαφνικά σε κλάματα και συχνά περίοδοι υπερκινητικότητας εναλλάσσονται με περίοδους κατάπτωσης mm-hmm. σε αυτή την ηλικία. Άρα υπάρχει αυτό που λέμε μια επιθετικότητα, μια νευρικότητα στο μια παιδί. Μια νευρικότητα κυρίως στα αγόρια κατά κύριο mm-hmm. λόγο. Τα κορίτσια δεν φαίνεται να εμφανίζουν κυρίως υπερκινητικότητα, φαίνεται να εμφανίζουν περισσότερο κατάπτωση mm-hmm. σε αυτή την ηλικία. Πρωτού προχωρήσουμε στα επόμενα στοιχεία, Νίκο, θέλω να σου κάνω μια ερώτηση. Όταν στο περιβάλλον μας έχουμε ένα περιστατικό θανάτου, είτε ενός mm-hmm. προσώπου που αναμένεται σύντομα να φύγει από τη ζωή, mm-hmm. ποια είναι η καλύτερη επιλογή για ένα γονιό? Να πάει, ας πούμε, στο νοσοκομείο το παιδί και να αποχαιρετήσει το πρόσωπο αυτό, mm-hmm. να το πάει στην κηδεία ή αργότερα να το πάει απλά στο τάφο και νομίζω να... Νομίζω ότι υπάρχει στον πίνακα, αν δεν κάνω λάθος. Υπάρχει παρακάτω στον πίνακα, ναι, σαφέστατα, αλλά ωστόσο νομίζω ότι εξαρτάται με βάση το ίδιο το παιδί, την ηλικία του παιδιού, την ωριμότητα του παιδιού και βασικά ο γονιός ο υγιής, το πώς θα μπορέσει να το διαχειριστεί σε αυτή την κατάσταση από εκεί και πέρα. Το γεγονός λοιπόν ότι το παιδί μιλάει στο νεκρό δεν είναι ανησυχητικό. Πολλές φορές φαίνεται ότι μιλάει στο νεκρό το ίδιο το παιδί. Φτιάχνει κάποιες φανταστικές ιστορίες. Ακριβώς. Φτιάχνει κάποιες φανταστικές ιστορίες για το νεκρό και το παιδί έχει ανάγκη να διατηρήσει το νεκρό παρόντα στη φαντασία του. Γι' αυτό το λόγο και μιλάει στο νεκρό. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα είναι το πώς μιλάμε. Είναι αυτό το οποίο λέγαμε προηγουμένως, mm-hmm. Νικολέτα. Η ιδέα του παραδείσου και του ουρανού αρέσει στα παιδιά και γι' αυτό λόγο ακόμα και αν δεν πιστεύουμε. Νομίζω ότι είναι καλό να μην τους τη χαλάμε αυτή την ιδέα, mm-hmm. δεδομένου του ότι θεωρούν ότι σε κάποιο σημείο, κάπου βρίσκονται και υπάρχουν τα συγκεκριμένα, τα αγαπημένα πρόσωπα και περνούν καλά αυτά τα αγαπημένα πρόσωπα. Γίνεται πιο ανεκτή η απώλεια. Ακριβώς, γίνεται πιο ανεκτή η απώλεια έτσι. Αποφεύγουμε να μαυρώνουμε την εικόνα αυτή από ψυχρές, τρομακτικές ή μηδενιστικές θεωρίες, έστω και εμείς έχουμε αυτές τις μηδενιστικές mm-hmm. θεωρίες, έτσι. Το παιδί συμμετέχει στη τελετή και αποχαιρετά το νεκρό δεδομένου του ότι δεν υπάρχει μια δραματική κατάσταση μέσα στην ίδια την τελετή. Δηλαδή, δεν νομίζω ότι βοηθάει το να βρεθεί μέσα σε μια τελετή όπου θα υπάρχουν εκδραματίσεις, θα υπάρχουν καταστάσεις οι οποίες είναι τραγικές και πολύ απλά το ίδιο το παιδί δεν θα μπορέσει να τις ακούσει, δεν θα μπορέσει να τις διαχειριστεί. Άρα πρέπει και αυτοί που πονούν, οι ενήλικες, να διαχειριστούν τη δική τους στάση απέναντι στα παιδιά όταν θα βρεθούν σε αυτό το χώρο. Να είναι κάπως πιο συγκρατημένοι. Mm-hmm. 7 έως 9 ετών, αρχίζει να αντιλαμβάνεται τη μονιμότητα της απουσίας, πιθανά εκδηλώνει το φόβο του θανάτου και πιθανά εκδηλώνει τα συναισθήματα της θλίψης τα οποία μπορεί να έχει το παιδί σε αυτήν την ηλικία. Δηλαδή, σε ηλικία από 7 έως 9 ετών, μπορεί ένα παιδί να φοβάται ότι ακόμα μπορεί και να πεθάνει. Ναι, μπορεί να αρχίσει mm-hmm. κάποιες εκδηλώσεις φόβου του θανάτου. Ωστόσο, αυτές οι εκδηλώσεις του φόβου του θανάτου δεν φαίνεται να είναι μόνιμες. Φαίνεται να εξαφανίζονται στην περίοδο της εφηβείας αργότερα mm-hmm. και δυστυχώς πολλές φορές. Επιστρέφουν μετά την περίοδο της εφηβείας και πιθανά εκδηλώνει συναισθήματα θλίψης στο ίδιο το παιδί. Μάλιστα. Πάμε στον επόμενο πίνακα. 7 έως 9 ετών, πώς αντιμετωπίζουμε? Συμμετέχει στη διαδικασία της τελετής και όσο το επιθυμεί ουσιαστικά. Άρα το ρωτάμε. Ακριβώς, το ρωτάμε. Όταν ρωτάμε, οφείλουμε να περιγράψουμε ότι ξέρεις κάτι, εμένα είναι. Να πει ο γονείς, ας πούμε, ότι mm-hmm. μπορεί εσένα να είναι παππού σου, εμένα όμως είναι ο πατέρας μου, άρα. Πρέπει να καταλάβεις ότι εγώ μπορεί να κλαίω, μπορεί να ξεσπάσω, του λέμε αυτό που μπορεί να συναντήσει. Θα βοηθούσε το συγκεκριμένο, ώστε να μπορέσει να εκλογικεύσει κάποιες αντιδράσεις, οι οποίες του φαίνονται αρκετά περίεργες οι αντιδράσεις. Το ενθαρρύνουμε λοιπόν να εκφράσει τα συναισθήματά του. Ένα παιδί πλέον που μπορεί να εκφράσει τα συναισθήματά του, ειδικά τα παιδιά τα οποία έχουν καλλιεργήσει αυτή τη δεξιότητα, μπορεί να εκφράσουν τα συναισθήματά του και μπορούν να αντιμετωπίσουν καλύτερα την κατάσταση. Φαίνεται δηλαδή παιδιά που εκφράζουν τα συναισθήματά του, αντιμετωπίζουν καλύτερα την κατάσταση τη απώλεια που μπορεί να βιώσουν. Από εκεί και πέρα, παιδί 9 έως 12 ετών, λίγο πριν την εφηβεία δηλαδή, όπου εμφανίζει δείγματα εκλογήκευσης. Πολλές φορές αυτή η εκλογήκευση είναι και αρκετά έτσι, άγρια και αρκετά περίεργη εκλογήκευση. Του στυλ, για παράδειγμα, θα διαλυθεί το σώμα. Με κάποιο τρόπο δηλαδή περιγράφει καταστάσεις οι οποίες ίσως και εμάς τους ίδιους μας σοκάρουν. Εδώ τα παιδιά είναι πιο όρημα να αντιληφθούν και αυτό που λέμε σύψη του ανθρώπινου ακριβώς, σώματος. Ακριβώς. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν και εκλογικεύει κάποια πράγματα που εμείς ίδιοι δεν μπορούμε να τα ακούσουμε και να τα διαχειριστούμε. Προσπαθούν να δείξουν ότι είναι δυνατά, ενώ επί της ουσίας δεν είναι δυνατά, ίσως στους συνομιλίκους τους προσπαθούν να δείξουν ότι είναι δυνατά. Και αυτό ελοχεύει και άλλους κινδύνους, γιατί κρύβουν το συναίσθημα, οπότε δεν εκφράζονται. Έτσι. Ακριβώς. Ελοχεύει τους κινδύνους το ότι δεν εκφράζονται και βασικά ελοχεύει τον κίνδυνο το ότι πολλές φορές από τα άτομα του οικείου περιβάλλοντος τους λένε ότι. Εσείς τώρα είστε mm-hmm. αυτοί οι οποίοι μπορείτε να διαχειριστείτε την κατάσταση. Ναι, ναι. Δεν μπορούν να διαχειριστούν. Μιλούμε για παιδιά, μιλούμε για μικρά παιδιά. Και έχουμε μπει ήδη στην προεφηβεία, εφηβεία, άρα εδώ τα πράγματα είναι λίγο πιο εύκολα στο να τους μιλήσουμε, φαντάζομαι. Ακριβώς. Εδώ λοιπόν υπάρχει πάντα με δραματική χρειά η ερώτηση γιατί. Πάντα ρωτούν γιατί σε μένα. Κάποιοι έφηβοι εκφράζουν τα συναισθήματα αγάπης και μίσους που μπορεί να έχουν και ανοιχνεύουμε πιθανές αυτοκτονικές τάσεις. Αυτή Μάλιστα. δηλαδή η κατάσταση, ειδικά στην περίοδο της εφηβείας, μπορεί να πυροδοτήσει πιθανές αυτοκτονικές τάσεις που υπάρχουν στον έφηβο.
Και πώς το αντιμετωπίζουμε στην εφηβεία? Προστατεύουμε τα παιδιά από το να μπλεχτούν σε καταστάσεις οι οποίες έχουν να κάνουν με παυσίλυπα του στυλ, για παράδειγμα χρήση τόσο του αλκοόλ όσο και των διαφόρων ουσιών. Ξεκινούν δηλαδή πολλές φορές χρήση των ουσιών μετά από μία απώλεια. Ανοίγουμε αυθεντικό διάλογο μαζί τους, δηλαδή προσπαθούμε να μιλήσουμε αυθεντικά μαζί τους και να εξηγήσουμε το πώς αισθανόμαστε εμείς οι ίδιοι. Και άρα λοιπόν είναι απαραίτητο να εκφράσουν και τα ίδια το πώς αισθάνονται. Και του προτείνουμε να βρει ένα ενθύμιο το οποίο το συνδέει με τον νεκρό, όπως για παράδειγμα μία φωτογραφία ή κάτι άλλο, το οποίο με κάποιο τρόπο θα πιθανά θα υπάρχει στο ίδιο το δωμάτιο. Πώς το αντιμετωπίζουμε λοιπόν στην εφηβεία? Συνεχίζουμε, του προτείνουμε να γράψει κάτι για τον νεκρό ή για τον εαυτό του, γράφοντας αποτυπώνουμε καλύτερα τις σκέψεις μας και πολλές φορές ίσως αισθανόμαστε καλύτερα στο τέλος, δεδομένου του ότι καταλαβαίνουμε το πώς αισθανόμαστε, και του εφιστούμε την προσοχή απέναντι σε παυσίλυπα του τύπου αλκοόλ ή ουσίες που μπορεί να κάνει κατάχρηση το παιδί. Πολλές φορές δηλαδή απώλειες στην περίοδο της εφηβείας πυροδοτούν χρήση ή κατάχρηση αλκοόλ ακόμα και ουσιών. Σε κάθε περίπτωση, εγώ αυτό που αντιλαμβάνομαι και κλείνουμε με αυτό είναι ότι ο τρόπος που το αντιμετωπίζουμε είναι απόλυτα ρεαλιστικός, απλά αλλάζουμε τη διαδικασία ανάλογα και με την ηλικία. Ακριβώς. Ανάλογα με την ηλικία και ανάλογα με την ίδια την ωριμότητα και συναισθηματική ωριμότητα την οποία μπορεί να έχει το κάθε παιδί, ανάλογα με το πόσο μπορεί το κάθε παιδί δηλαδή να διαχειριστεί αυτή την κατάσταση. Νίκο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και να σου ευχηθούμε καλή Ανάσταση. Επίσης, να είσαι καλά. Καλή Ανάσταση.